Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μα. Καθώ έχει ξεκινήσει η αντεπίθεση, η επίθεση-απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν μετά από την μαζική επίθεση με βαλιστικού πυράβλου από το Ιράν προ το Ισραήλ. Μάλιστα, πριν από λίγο έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ ότι πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή στοχευμένε επιθέσεις στο Ιράν. Και μάλιστα, ίδια νωρίτερα είχαμε τι αναφορέ από Ιρανικά μέσα ότι ακούγονταν εκρήξεις στην Τεχεράνη όπως και στο Κάρατς, όπως και στην πόλη Χομεντάν που βρίσκεται δυτικά της Τεχεράνης. Μάλιστα ήδη αυτή την ώρα δεν διεξάγεται καμία πτήση. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο της ε, Τεχεράνης. Ξεκινώντας λοιπόν ε το Ισραήλ την συγκεκριμένη επίθεση, απάντηση στην μαζική επίθεση που δέχτηκε την 1η Οκτωβρίου με βαλιστικού πυράβλου από το Ιράν. Όπω αναφέρεται τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα στην ανακοίνωση που έχουμε λάβει και από το στρατό του Ισραήλ, ότι το καθεστώ του Ιράν, όπω και οι δορυφόροι του, μιλά για, για τη Χαμά, τη Χεσμολά και του Χούθη, διεξάγουν επιθέσει από την 7η Οκτωβρίου εναντίον του Κράτου του Ισραήλ και μάλιστα, όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση, συμπεριλαμβάνονται και απευθεία επιθέσει από το Ιράν στο έδαφος του Ισραήλ. Και αναφέρει το Ισραήλ ότι υπερασπίζεται αυτήν την ώρα την εδαφική του ακαιρεότητα και έχει το δικαίωμα να απαντήσει και με επιθετικέ ενέργειε θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να υπερασπιστεί το κράτος του Ισραήλ ήδη κυκλοφορούν και κάποιες από τις πρώτες εικόνες από το Ιράν με καπνούς που υψώνονται από την περιοχή. Τουλάχιστον οι πρώτες αναφορές που έχουμε είναι από το Ισραήλ ότι γίνονται αυτή την ώρα στοχευμένες επιθέσεις. Άλλωστε είχε προαναγγελθεί η συγκεκριμένη επίθεση απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν απευθείας από την χρονική στεγμή της 1 η Οκτωβρίου. Οπότε και το Ιράν εξαπέλυσε τη μαζική επίθεση αυτή με τους βαλιστικού πυράβλους με αποτέλεσμα να υπάρχουν καταστροφέ στο κράτος του Ισραήλ. Το, το μόνο που μένει να διευκρινιστεί είναι και το ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι που πλήττονται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ε, τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε και από επιχειρησιακές πηγές είναι ότι η προετοιμασία του στρατού του Ισραήλ ήταν πλήρης, διεξήχθησε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι σήμερα από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα και τουλάχιστον η αεροπορία του Ισραήλ βρισκόταν σε μια πλήρη προετοιμασία για αυτήν την επίθεση η οποία προαναγγέλθηκε ακόμη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τον Μπέντζαμι Νετανιάχου ότι θα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή απέναντι στο καθεστώ του Ιράν. Παράλληλα, βέβαια, συνεχίζονται και οι επιθέσει στη Βηρητό. Ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε αναφορέ για εκρήξεις ακόμη και στη Συρία όπως και στο Ιράκ. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή αυτή την ώρα να μιλάμε για μια πολυμέτωπη επίθεση του Ισραήλ ακόμη και στη Συρία και στο Ιράκ. Ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι το στόχαστρο είναι το Ιράν και το καθεστώς του. Συνεχώς μας έρχονται και νέες ενημερώσεις για την συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν πριν από λίγο και μήνυμα από τον Χαγκάρη από τον εκπρόσωπο τύπου των δυνάμεων του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι αυτά είναι τα νεότερα μέχρι αυτήν την ώρα για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε και πάλι καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού μιλάμε για πολύ σημαντικές εξελίξεις που ενδεχομένως να φέρουν και πολύ σημαντικά αποτελέσματα στην συνέχεια του συγκεκριμένου. Πολέμου. Για οτιδήποτε νεότερο, θα διακόψουμε με νέο έκτακτο δελτίο.